Microsoft σε διάφορα νέα, Κινέζοι θεοί, καταπληκτικές μουσικές επιλογές σε διάφορα trailers, εφιάλτες πέραν του ενός εκατομμυρίου, η Λεγιώνα είναι online και έχουμε ένα καινούριο giveaway. I am Zach και αυτό είναι το Rewind. Η Square Enix ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει ένα live stream στις 18 Μαρτίου και ώρα 7 τόσο σε YouTube όσο και σε Twitch. Το live stream θα έχει διάρκεια 40 λεπτά και εκτός των άλλων θα παρουσιαστεί το επόμενο Life is Strange παιχνίδι για πρώτη φορά. Επίσης θα δούμε νέα πλάνα για το Outriders, τον Balan Wonderworld και υλικό για το Tomb Raider το οποίο κλείνει 25 χρόνια ζωής. Αυτά και μερικά από τα πράγματα που θα δούμε στο live, το οποίο ίσως παρουσιάσουμε και σε live stream στο Cyprus Gamer στο Facebook. Μέσω Microsoft Store διέρευσε μια νέα συλλογή που αφορά το Tomb Raider franchise και την αγαπημένη μας Lara Croft. Ο λόγος για το Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, το οποίο θα φέρει τα τρία reboot παιχνίδια της σειράς. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για το Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider και Shadow of the Tomb Raider. Επιπρόσθετα, η συλλογή θα εμπεριέχει και όλα τα DLCs που κυκλοφόρησαν στον κάθε τίτλο. Οι special συλλογές όπως τα Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration και Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition θα είναι και αυτά παρακαλώ μέσα στη συλλογή. Η ημερομηνία κυκλοφορίας μάλιστα σύμφωνα με το Microsoft Store θα είναι η 18η Μαρτίου που συμπίπτει με το live stream. Μέσω Microsoft Store και πάλι αποκαλύφθηκε και επίσημα το μέγεθος του επερχόμενου Resident Evil Village. Το παιχνίδι φτάνει τα 50 GB σε συνδυασμό πάντα με το Reverse, 35 GB το Village και 15 το Verse. Οπότε στις κονσόλες της Microsoft Xbox One, Xbox Series X και X να περιμένετε τον τίτλο στο παραπάνω μέγεθος, ενώ οι κονσόλες της Sony δεν μπορεί να απέχουν πολύ από αυτό. Όσον αφορά το PC, ίσως να έχουμε ελαφρώς μεγαλύτερο αρχείο. Το παιχνίδι αναμένεται στις 7 Μαΐου για PC, Xbox One, Series S, Series X, PS5 και PS4. Δύο νέα reviews προϊόντων αναρτήθηκαν αυτή τη βδομάδα στην ιστοσελίδα μας και τα δύο σχετικά με PC. Στην πρώτη προσθήκη βλέπουμε την Lian Li Dynamic Razer Edition θήκη, ένα ATX κουτί που μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν όλες τις μητρικές κάρτες, 6 SSDs και 3 HDDs. Υπάρχει χώρος για fans στο πάνω, πίσω και κάτω μέρος του κουτιού, ενώ στο μπροστινό μέρος έχουμε δύο USB 3.0 θύρες στο πράσινο της Razer, μία USB 3.1 Type-C καθώς και μία HD Audio. Το δεύτερο review αφορά δύο ψύχτες της NZXT, τους Kraken X53 και Z53 και οι δύο με διπλούς ανεμιστήρες, ραδιατέρ και οθόνες, τις οποίες η μία μπορεί να προβάλλει ακόμη και GIFs. Δείτε τα reviews και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους στα links που σας έχω στην περιγραφή. Το δεύτερο κατά σειρά story DLC για το Immortals Phoenix Rising είναι γεγονός. Μετά το A New God ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τελείως παραστάσεις και να εξερευνήσουμε την κινέζικη μυθολογία μέσω μιας νέας ολόφρεσκης ιστορίας και χαρακτήρων. Από τις 25 Μαρτίου ο νέος μας πρωταγωνιστής ονομάζεται Ku. Και οι κάτοχοι του παιχνιδιού θα μπορέσουν να πάρουν μία μικρή πρώιμη γεύση από το DLC μέσω ενός quest με όνομα We Are Not Alone, το οποίο έχει γίνει ήδη διαθέσιμο ως μέρος του free update του παιχνιδιού. Όπως και το A New God DLC, έτσι και το Myths of the Eastern Realm μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά, ενώ οι κάτοχοι Season Pass και οι συνδρομητές Ubisoft Plus θα το λάβουν εντελώς δωρεάν. Το Little Nightmares 2 κυκλοφορεί από το Φεβρουάριο και η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι απέσπασε εξαιρετικές κριτικές σε όλο τον κόσμο. Όπως μας ενημέρωσε η Bandai Namco, το παιχνίδι κατάφερε και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις, ενώ να σημειώσουμε πως το πρώτο παιχνίδι κατάφερε να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό περίπου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Παρόλο που η developer ομάδα του παιχνιδιού Tarsier δήλωσε πως το δεύτερο μέρος θα αποτελεί και το κλείσιμο της σειράς, με αυτά τα στατιστικά δεν πιστεύουμε πως η Bandai Namco θα το παρατήσει τόσο εύκολα. EA και Haze Light Studios έδωσαν στην κυκλοφορία ένα νέο trailer για το It Takes Two, το νέο παιχνίδι του Joseph Fares, δημιουργού του A Way Out και Brothers A Tale of Two Sons. Στο νέο trailer θα πάρουμε μια ισχυρή δόση από το gameplay και ιστορία του παιχνιδιού, ενώ αξίζει να σταθούμε στο μουσικό θέμα του trailer, το οποίο συνοδεύεται από τους Fleetwood Mac και το The Chain. Το It Takes Two αναμένεται στις 26 Μαρτίου για PC, Xbox One, Series X και S, PS4 και PS5 και όπως και στο A Way Out, έτσι και εδώ θα έχουμε το Friends Pass, το οποίο δεν χρειάζεται την αγορά δύο κόμπις για να παίξουν το παιχνίδι δύο άτομα, μιας και είναι κόπ δύο ατόμων τίτλος. Αρκεί να το έχει ο ένας και ο άλλος παίζει δωρεάν.
Η Microsoft έπειτα την επίσημη επικύρωση της απόκτησης της Bethesda το γιορτάζει και αμέσως ανακοινώνει τα πρώτα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν στο Xbox Game Pass. Από τις 12 Μαρτίου εισάχθηκαν στη συνδρομητική υπηρεσία της Microsoft 20 πολύ μεγάλοι τίτλοι της Bethesda. Τα παιχνίδια αυτά μπορούν να τα χαρούν τόσο οι Xbox παίκτες όσο και οι PC. Η λίστα με τα παιχνίδια συμπεριλαμβάνει τίτλους όπως Wolfenstein, Doom και Fallout. Αξίζει να αναφέρουμε πως κάποια από αυτά φέρουν και την τεχνολογία FPS Boost για το Xbox Series S και X. Το trailer με τη μουσική επένδυση του Blinding Lights από το The Weeknd αξίζει να το δείτε με ήχο. Από τις 9 Μαρτίου το online μέρος του Watch Dogs Legion έγινε διαθέσιμο αρχικά στις κονσόλες. Όσον αφορά τους χαρακτήρες όπως και στο main campaign, και εδώ θα μπορείτε να κάνετε recruit οποιοδήποτε NPC δαπανώντας όμως influence points. Αυτά θα έρθουν στην κατοχή σας ολοκληρώνοντας αποστολές, καθημερινά και εβδομαδιαία challenges και ακόμη περισσότερα. Τα influence points χρησιμεύουν επίσης και στην αναβάθμιση των gadgets σας, των skills σας καθώς και του οπλοστασίου σας. Το online mode θα έρθει εντελώς δωρεάν φυσικά σε όλους τους κατόχους του Watch Dogs Legion. Όσον αφορά την PC έκδοση, λόγω τεχνικού προβλήματος το οποίο προκαλούσε crash το παιχνίδι και αφορά την τωρινή γενιά των GPUs, η ομάδα ανάπτυξης του παιχνιδιού αποφάσισε να πάει λίγο πίσω στην κυκλοφορία του mode. Επίσης, όσον αφορά το Tactical Op mode, αυτό θα έρθει στις 23 Μαρτίου σε κονσόλες και Stadia. Stadia? Μιας και εκεί υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο προκαλούσε crash στο παιχνίδι. Stadia? Xbox Game Studios και .NOT Entertainment ήρθαν σε συνεργασία και διαθέτουν εντελώς δωρεάν το πρώτο επεισόδιο του Tell Me Why, τόσο στο Microsoft Store όσο και σε Steam. Να θυμίσουμε πως το παιχνίδι το οποίο κινείται στα χνάρια του Life is Strange ως προς το είδος και ύφος του, απέσπασε το Game for Impact στα περασμένα The Game Awards. Το παιχνίδι βρίσκεται και στο Game Pass. Η Ubisoft έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο anime story trailer για την επερχόμενη σεζόν του Tom Clancy's Rainbow Six Siege που θα φέρει το όνομα Operation Crimson Heist. Σε αυτό πρωταγωνιστεί ο νέος Αργεντινός operator που θα εισέλθει στο roster της νέας σεζόν, ο Flores. Όπως θα δούμε και στο βίντεο, ο Flores είναι ένας εξαιρετικός ληστής και ο πρώτος gay operator που εισέρχεται στο παιχνίδι. Για να καταφέρει όμως να αντεπεξέλθει στις ληστείες, βασικό του όπλο είναι το drone του που μεταφέρει επάνω του εκρηκτικό μηχανισμό, το οποίο φυσικά θα αποτελέσει και το gadget του νέου operator στο παιχνίδι. Στο trailer θα δούμε και τους Castle και Goyo να εμφανίζονται, με τον πρώτο να ψήνει τον Flores να εισέλθει στην Team Rainbow και να του εξηγεί σχετικά με το The Program. Η νέα σεζόν φεύγει αυτή την εβδομάδα από τους test servers και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε πολύ νωρίς τη νέα σεζόν, την οποία μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο που σας έχω πιο κάτω. Το παιχνίδι της εβδομάδας μας αποκάλυψε η Epic Games και ο λόγος για το Surviving Mars, διαχειρός της βουλγαρικής ομάδας ανάπτυξης Haemimon Games, δημιουργό ομάδας κάποιων από τους τίτλους της σειράς Tropico. Πρόκειται για ένα City Building Simulation τίτλο, όπου πρέπει να σχεδιάσετε, να κτίσετε και να διαχειριστείτε την απικία σας στον κόκκινο πλανήτη. Μπορείτε να το αποκτήσετε δωρεάν μέχρι και τις 18 Μαρτίου επισκέπτοντας το Epic Games Store σας. Προσφέραμε ένα καταπληκτικό wireless modular controller για Nintendo Switch, PC ή Android από την Steel Play και την G3 Great Games, τους οποίους υπερευχαριστούμε. Ακολουθήστε τους στο Instagram και εκμεταλλευτείτε τις προσφορές που έχουν αυτές τις μέρες στο www.greatgames.com.cy στις σειρές Steel Play και Lexip. Επειδή από κλήρωση νικητής αναδείχθηκε ο Νικόλας Ιταλός. Παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας στο Instagram με τα στοιχεία σου για να σου αποστείλουμε το δώρο. Για αυτή τη βδομάδα το δώρο μας προσφέρεται από το Kaboom CY που μπορείτε να βρείτε στο Instagram και στο www.kaboomcollectibles.com, ενώ κάθε Παρασκευή τρέχουν live auctions στο Facebook. Πρόκειται για ένα Fortnite action figure από την McFarlane Toys με τον Drift, τον εξοπλισμό του και μια βάση για display. Για να διεκδικήσετε το δώρο πρέπει να κάνετε follow το Kaboom CY και το Cyprus Gamer στο Instagram και να αφήσετε ένα σχόλιο στο Instagram post αυτού του Rewind κάνοντας tag δύο φίλους σας. Διαφορετικά tags μετρούν ως διαφορετικές συμμετοχές. Η κλήρωση στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και ελπίζω να απολαμβάνετε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ τη συντακτική ομάδα για τη συλλογή των νέων που μπορείτε να βρείτε με περισσότερες πληροφορίες στο www.cyprusgamer.com καθώς και την G3 Great Games και το Kaboom CY για τα καταπληκτικά δώρα που μας προσφέρουν για giveaway. Κάντε subscribe στο YouTube και ακολουθήστε μας σε Instagram και Facebook για να μένετε ενήμεροι για τα πάντα όλα gaming, ενώ σε πιο προσωπικό επίπεδο μπορείτε να με βρείτε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 9.30 στο Twitch/Inspiration. Μάσκες στη ζωή σας να φοράτε μόνο για προστασία και στα καρναβάλια όλες τις άλλες ώρες να είστε εσείς γιατί είστε όσο. Stay that way.